Αυτός είναι ο τροχός Conference League και σήμερα θα μου χτίσει την ομάδα. Ξεκινάμε λοιπόν με τον striker μας. Για να δούμε. Striker λοιπόν στο Conference League, τροχός θα είναι από την Feyenoord. Η Feyenoord λοιπόν έχει δύο καλούς παίχτες, τον Sinisterra και αυτόν εδώ τον Linsen. Και εφόσον είμαστε striker, θα πάρουμε εδώ πέρα τον Linsen. 23.000 λοιπόν, Πάρτον. Καλώς όρισες. Left winger. Πατάμε λοιπόν για να δούμε. Έχουμε ήδη τον Linsen από τη Feyenoord. Left winger μας θα είναι από την Leicester. Και έχω ήδη κάποιον υπόψη. Η Leicester έχει μερικές καλές επιλογές, αλλά δυστυχώς δεν έχει καμιά ωραία special κάρτα για left mid. Οπότε θα πάρουμε τον απλό Harvey Barnes. 2.1 χιλιάρικα, για κάποιο λόγο είναι πάρα πολύ ακριβώς για απλή κάρτα. Καλώς ήρθατε στην ομάδα και πάμε τώρα από την άλλη πτέρυγα. Δώσουμε τώρα κανένα Zivkovic, κανένα Mandueke, κάτι έτσι με skills, με pace, να τεστάρουμε κάτι πάλι Feyenoord. Δεν γίνεται, ρε φίλε, όλη η ομάδα Feyenoord θα είναι. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα μια τσιτιά, αλλά επειδή δεν έχει κανένα right wing η Feyenoord, θα πάμε και θα πάρουμε αυτή την ωραία special κάρτα του Sinisterra. Όχι και pace, ρε φίλε, πω. 4-4-6, πολύ ωραία κάρτα. Φέρνουν το θέλω. 15.5. Πάρ' τον εδώ πέρα, κάνουν και link. Θα έχει 5 chemistry και τουλάχιστον έδωσε και link και στον striker μας. Πάμε τώρα να δούμε τι μας περιμένει στο κέντρο. Κεντρικός μέσος νούμερο 1. Δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα από καμιά Ρώμα. Marseille λοιπόν και κέντρο. Και ξέρω ακριβώς αυτή τη φορά ποιο να βάλουμε στο κέντρο. Μου το έχετε πει όλοι στο προηγούμενο βίντεο που έκανα, που έφτιαξα μια ομαδάρα Marseille και PAOK. Και νάτος ο Καμαρά. 87 rated και Conference League κάρτα επίσης. Οπότε ακόμα πιο special. Θα είναι ο βράχος στο κέντρο μας. Πάμε να δούμε ποιος θα είναι μαζί του όμως. Για να εξετάσεις εδώ πέρα, πάτε ένα like έτσι να συνεχιστούμε τα challenge που κάνουμε. Πάμε. Πάλι δεν έχουμε δει ακόμα ούτε Ρώμο, ούτε Μποντογκλίμ, ούτε PSV. Να τι PSV. Έχει σίγουρα παιχτρόνια και θα κάνει και link με τους παίκτες μέσα από τη Feyenoord επίσης. Γκάκπο, Σανγκαρέ. Έχω εδώ πέρα αυτή την κάρτα του Σανγκαρέ, αλλά αυτή εδώ πέρα η headline είναι ακόμα πιο sexy. 22.000, καλώς όρισες. Πάτον στο club, μπαμ, κάνει και link με τα παιδιά εκεί πέρα. Για να το κάνουμε και μία έτσι. Είμαστε ακόμα καλύτερα. Μια χαρά. Καμαρά, Σανγκαρέ. Έχουμε ήδη stacked κέντρο για να δούμε ποιο θα τους συνοδεύσει παίκτης από τον PAOK λοιπόν. Και εδώ πέρα έχουμε πολλούς που μπορούμε να επιλέξουμε, αλλά ένας είναι που θυμάμαι πάρα πολύ από τα challenge που έχω κάνει. Και αυτός είναι ο Σφαμπ εδώ πέρα που τον είχαμε στο πρώτο challenge που είχα κάνει, που ήταν AEK PAOK. Θα τον αγοράσουμε εδώ πέρα 900, εντάξει, νομίζω ότι μπορώ να το πάρω πιο φθηνά, αλλά εντάξει, δεν με πειράζει να ακριβοπληρώσω για λίγο. Τον βάζουμε εδώ πέρα, μπαμ, Πάρτον. Έτσι κλείνει και το κέντρο μας. Καλή επίθεση, άμυνα τώρα, για να σε δω τροχέ. Left back. Από την. Μην μου πει Feyenoord πάλι. Εντάξει, Leicester τουλάχιστον καλά. Από Σλάφια Πράχα, Μποντογκλίμ και εδώ δεν έχουμε κάνει τίποτα ως τώρα. Αντι Μποντογκλίμ το τροχός. Μόνο ένας βασικά υπάρχει left back από τη Leicester και αυτός είναι ο James Justin εδώ πέρα. Τον επιλέξουμε. Καλό pace έχει. Εντάξει, decent κάρτα. 800 coins. Καλώς ήρθες στην ομάδα. Μπαπ, Πάρτον. Δεξιά πλευρά τώρα, right back. Πάλι Leicester. Όλη η ομάδα είναι Leicester και Feyenoord, ρε συντροχέ. Έχουν εδώ πέρα, έχουν Ricardo Pereira, Καστάνια. Εντάξει, ρε φιλέ, φυσικά Pereira θα πάρουμε. Ποιο θα πάρουμε. Ουφ, ακριβοπληρώνουμε. Φέρω εδώ πέρα 5.000 τώρα. Τουλάχιστον έχουμε ένα decent right back. Τον έχω ήδη. Πες μου, τον έχω ήδη. Stop it. Τώρα έχουμε τα δύο συμπίκη του τερματοφύλακα και θα κάνουμε και μερικές αλλαγές έτσι για να έχουμε μερικές εναλλακτικές. Γιατί ως τώρα έχει γίνει Leicester μόνο ομάδα. Τι είναι αυτό. Λοιπόν, για να σε δω τώρα λίγο. Φέρω μου καμιά αρώμα έτσι, κάτι ωραίο για άμυνα. Πάλι πες. Hey, yeah. Καλό όμως γιατί έχουν πολύ καλούς αμυντικούς. Ξέρω σίγουρα έναν που έχει βγάλει μια ωραία Winter Wildcard κάτι. Νάτος, είναι αυτή η κάρτα του Τέζε, 85 paste, beast κυριολεκτικά. Και είσαι μια πολύ καλή τιμή κιόλας, 21.500, φέρ τον πόπο. Σιγά σιγά αυτή η ομάδα γίνεται πάρα πολύ δυνατή έτσι. Αν και chemistry δεν έχουμε, αλλά δεν πειράζει, θα πάμε με το ταλέντο και μόνο. Και ο παρτενέρ του Τέζε στην άμυνα θα είναι από... Marseille, οκ. Okay. Δεν έχουν και πολλά CB, οπότε δεν θα έχουμε πολλές επιλογές. Τουλάχιστον είναι κάτι διαφορετικό από την PSV, ρε φίλε. Αυτές οι κάρτες του καλύτερα γιατί είναι 75.000, ρε Μάξ, ενώ είναι μόνο 84 rating. Εντάξει, δεν έχουμε επιλογή. Κυριολεκτικά είναι είτε καλύτερα καρ και Αλβάρο δεν επιλέγω για άλλους λόγους. Οπότε καλύτερα καρ. Φέρε 30.000, ρε Μάξ, μόλις πλήρωσε για μία 82 κάρτα. Φέρε τον. Και φτάσαμε στον δωματοφύλακα. Σε παρακαλώ, δώσουμε τώρα ένα πασχαλάκι να κλάψουμε πραγματικά. Όχι, όχι, Marseille. Εντάξει, τουλάχιστον θα έχει ένα link ο καλύτερα καρ γιατί αλλιώς με 3 chemistry ο αμυντικός μας δεν θα πήγαινε καλά. Big Steve Mandanda, θα μπορούσαμε να είχαν βάλει και τον άλλο τον Ισπανό, αλλά εντάξει. Έχει, είναι legend, ρε φίλο Mandanda. Γενικά είναι πόσο, είναι 38 χρονών. Hey, yo. Πολύ, από τα πολύ παλιά FIFA. Και έτσι ολοκληρώνεται η βασική μας δεκάδα. Επίσης, κάπου εδώ πέρα να πω ότι άμα χάσουμε το match, ένας από αυτούς τους παίκτες θα μπει βασικός για όλο το weekend league μου αυτό το Σαββατοκύριακο. Αλλαγή νούμερο 1 λοιπόν από τις 4 θα είναι από τον. Από τη Ρώμα. Άντε, επιτέλους τώρα βρήκε να μου δώσει και τη Ρώμα. Και φυσικά επειδή είναι σαν αλλαγή, μπορώ να επιλέξω όποιον θέλω κυριολεκτικά. Δεν μπορούσα να πάρω κάποιον άλλον, ρε φίλε. Old school Stefan El Sharawi. Καλώς ήρθατε στο club. 22.000. Μια χαρά. Για αλλαγή. Πάω τον εδώ. Παμ. Αλλαγή νούμερο 2. Ήδη επιλέξαμε τον El Sharawi. Φοβερός τρίξτερ. Και τώρα πάμε Feyenoord ή Marseille.
Τελευταία στιγμή λέει. Θα επιλέξουμε φυσικά τον Club Legend Jordan Amaro εδώ πέρα που τον είχα για πάνω από 300 μάτς στην αρχή του παιχνιδιού και μ' αρέσει πάρα πολύ. Άλλες δύο αλλαγές και μετά θα τους βάλω κάτι random. Τώρα που βλέπω την ομάδα φοβάμαι όλο και περισσότερο πραγματικά αυτόν που θα μπει στην ομάδα μου για το Weekend League το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε και λογικά Mbappé Team of the Week. Τρίτη αλλαγή λοιπόν. Για να σε δω. Δώσε μας κάτι καινούριο, ρε φίλε. Ρώμα. Bodo Glimt. Ναι! Θα έχουμε κάποιον από Bodo Glimt. Επιτέλους, ρε φίλε, το περίμενα πώς και πώς. Και τον έχω έτοιμο. Ο, εδώ πέρα ο Eric. Eric, νομίζω το λένε. Ναι, Eric Botheim, ο κολλητός του Erling Haaland. Φοβερή κάρτα. Και το σκεφτόμουν κιόλας όταν κάνω αυτό το βίντεο. Ποιον θα επιλέξω την Bodo Glimt, αν πρέπει να την επιλέξω. Και εντάξει, πάλι καλά, έχει βγάλει αυτή την κάρτα. Και καλώς όρισες, Eric, στην ομάδα. Από την πιο αγαπημένη τη δικιά μας ομάδα, φυσικά η Bodo Glimt. Που έχει κάνει παπάδες φέτος, ειδικά στη Ρώμη. Μάντια, I'm sorry. Και τελευταία αλλαγή για να σε δω, δεν έχουμε πάρει. Από Σλάβια Πράγα δεν έχουμε πάρει ούτε ένα, νομίζω έτσι. Είναι η μόνη ομάδα που έχει μείνει που δεν έχουμε πάρει. Και άλλη μια επιλογή από τον ΠΑΟΚ και νομίζω ξέρω ποιον θα επιλέξω. Εντάξει, 400 coins κάνει μόνο, αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε, να μην έχουμε έναν Βιερίνια στην ομάδα μας. Έτσι, έχουμε τόσα πιτσερίκια, να έχουμε και ένα έτσι λίγο πιο παλέμαχο. Την φτιάχνω λίγο και πάμε να παίξουμε το match. Και αν χάσει το επόμενο match, ο παίκτη που θα πρέπει να βάλω βασικό στην ομάδα μου για όλο το Weekend League είναι. Σίλβερ κάρτα! Βιερίνια σαγα. Το έχω γράψει λάθος, εντάξει. Είναι Βιερίνια, όχι Βιερίνια. Αλλά εντάξει, ο τροχός αποφάσισε. Ουουου, Εμπαπέ, Νεϊμάρ, Μέση, Πόπο και έχει και την διότι τον Αρούμα. Τον έχει ρεφέρει το Conference League. Πήγαμε λοιπόν. Λίντσεν. Ουουου, τόσο σε λέει. Πάμε, Λίντσεν. Βάλε το. Όχι, ρε καλέ, τα καρτί έχασες. Έφυγες. Συνιστέρα. Ναι, έτσι, ναι. Έτσι, μπράβο, ρε Συνιστέρα. Κάτι ήξερα εγώ εκεί που έκανα το κρυφό play για να τον βάλουμε στην ομάδα μας. Βάλ' το. Πω, τι το έκανε. Δύο γκολ, δύο τσίπσοτ. Μικηταριάν, φοβερό super sub. Έτσι, ρε φίλε, οι καλύτεροι παίκτες από την United δεν έχουν περάσει. Κι άλλο τσίπσοτ. Πω, καλά, εντάξει. Το κάναμε μόνο τσίψο challenge τώρα, ρε φίλε αυτό. Τι με δεν γύρτω να ρούμα, έχει τέρμα. Παίξτε εσείς Champions League, εμείς εδώ πέρα Conference League, καλά είμαστε. Πω, τι μου κάνει εκεί πέρα. Πολύ ωραίο γύρισμα. Δεν θέλει να το γυρίσει. Όχι, δεν θέλω Βιερίνια. Πω, βρωμερά γκολ. Ποιος Μπαπέ, ποιος Μέση, ποιος Νεϊμάρ εδώ πέρα. Λίντσεν Team of the Week. Τι ωραία που είναι αυτά τα challenges, ρε φίλε. Βρίσκουμε καινούριους παίχτες. It's only a game. Δεν το σταμάτησα ποτέ εκεί πέρα. Όχι, μην το γυρίσετε, δεν μπορώ. Πω, φοβερή σέντρα. Ναι, ρε Λίντσεν, έτσι. Πάμε λίγο. Τι είναι, 5-2. Τώρα θα μας το γυρίζει με τίποτα. Τώρα τελείωσε. Δεν θα χρησιμοποιήσω Βιερίνια στο βουλού. Εντάξει, κάναμε τώρα μερικές αλλαγές. Βάλαμε Βιερίνια, βάλαμε και τον Botheim από την Bodo Glimt. Για να σας δούμε. Αμάν, τι μας κάνουνε, ρε φίλε όμως τώρα. Γιατί μου κάνουν ένα μίνι καρδιακό. Καλά, ο Μανταντά ακόμα το ψάχνει. Τι πάσα έβαλες, ρε Βιερίνια. Ο Σφάμπ ήταν, ποιος ήταν. Σφάμπ ή Botheim, ποιος το βάλε. Θα φυγεί. Ναι, δεν θα χρησιμοποιήσει το Βιερίνια στο γούλο μου.